Θα σας αναφέρουμε καταρχάς, όπως σας είπαμε και πιο πριν, ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με δύο ζητήματα. Ένα το αδερφικό της Χολεβάς και ένα ο δρόμος. 9 Μαρτίου του 2020 επισκεπτόμαστε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Μαθίας κ. Καλαϊτζίδη σε προγραμματισμένο ραντεβού. Παρουσία σύσσωμου τοπικού συμβουλίου και των δύο περιφερειακών συμβούλων κ. Μουρτζίλα Στέργιου και Νεστορόπουλο Απόστολου. Θέτουμε τα ζητήματα. Το ζήτημα, μάλλον, γιατί είναι ένα. Μεταξύ άλλων, στο τέλος, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύεται για την ασφαλτόστρωση, την εκ νέου ασφαλτόστρωση της οδού. Την επόμενη μέρα, 10 Μαρτίου του 20, μεταβαίνουμε σε ραντεβού στον κ. Κυρίνη, στο γραφείο του. Παρουσία τοπικό συμβούλιο και δημοτικών συμβούλων, κ. Σταυρή, Τζιλόπουλου και κ. Σιρόπουλου. Ενημερώνουμε για την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Κηρύσσει την έναρξη συζητήσεων και λέει ότι είμαι ευπρόσδεκτα, πολύ ευχαρίστως, να έρθει μια προγραμματική σύμβαση για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του κομματιού. Από τότε και μέχρι τον Ιούνιο του 2021 βρισκόμαστε σε ένα στάδιο αναμονής των χρημάτων. Υπήρξαν κάποιες κόντρες από την πλευρά μας με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τα οποία ξεπεράστηκαν. Στις 30 Ιουνίου λοιπόν του 2021, ο κύριος Καλαϊτζίδης ζητάει να επισκεφτεί την κοινότητα, όπου θα παραβρίσκεται όλο το τοπικό συμβούλιο και οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι. Όντως έρχεται. Μεταξύ άλλων, μας ενημερώνει και μας υποδεικνύει αριθμό λογαριασμού και κατάθεση ποσού 200.000 ευρώ για την έναρξη της εκ νέου ασφαλτόστρωσης οδού από Λουτρό για Βρυσάκι. Δηλώνει μάλιστα δύο πράγματα, ότι εφόσον χρειαστούν και άλλα χρήματα θα τα συμπληρώσει και ότι τα συγκεκριμένα χρήματα προορίζονται μόνο για αυτό το κομμάτι, σε προγραμματική σύμβαση δηλαδή, μόνο για αυτό το κομμάτι. Αρχές Ιουλίου λοιπόν αρχίζουμε και συλλέγουμε πληροφορίες ανεπίσημες έως τότε ότι υπάρχει άρνηση από το Δήμο ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, καλούμε τον κύριο Πανταζόπουλο στην κοινότητα να συμβουλευτούμε, καθότι αποτελεί η παράταξη του κυρίου Πανταζόπουλου τη στήριξη της διοίκησης του κυρίου Κυρίνη. Έρχεται ο κύριος Πανταζόπουλος εδώ και προτείνει να αιτηθούμε στο Δήμαρχο να συγκαλέσει μία σύσκεψη, παρουσία των αρχηγών των εκπροσώπων των παρατάξεων του Δήμου, προκειμένου να βρεθεί μία λύση. Αυτή την άποψη τη συμμεριστήκαμε και πράγματι στις 7 Ιουλίου στέλνουμε έγγραφο στο Δήμαρχο, όπου τον ενημερώνουμε για την επίσκεψη του Καλαϊτζίδη στην κοινότητα, τον ενημερώνουμε και επισυνάπτουμε το έγγραφο του τεχνικού προϋπολογισμού της ΠΕ Μαθίας, όπου αναφέρεται και το ποσό μέσα, και ταυτόχρονα, ασπαζόμενη την άποψη του κυρίου Πανταζόπουλου, ζητάμε να συγκαλέσει σύσκεψη. Από εκεί που είμαστε στο στάδιο που περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα κληθούμε, έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο στις 28 Ιουλίου. Ακούμε μεταξύ... Τώρα τι μεταξύ. Ακούμε εκεί πέρα άλλαν τι άλλων. Ότι δεν ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, ότι δεν ξέρει αν υπάρχουν τα λεφτά, κάποιες κουβέντες τις οποίες προς το παρόν δεν θα τις απαντήσουμε για ευνόητους λόγους, αλλά επί της ουσίας, εμέσως πλην σαφώς, απαξιώνει ότι δεν δέχεται να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του κομματιού. Κρίνοντας μάλιστα ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι μεγαλύτερες και είναι αλλού, όχι εδώ. Παρόλο τα όσα προηγήθηκαν. Μη χάνοντας λοιπόν χρόνο κι εμείς, εφόσον κλείνει η πόρτα για μας οριστικά πλέον από εκεί, ψάχνουμε νέα διέξοδο. Κανονίζουμε 29 του μηνός, ερχόμαστε σε επαφή με το γραφείο του κόμματος Ελληνική Λύση και κλείνουμε ραντεβού με τον πρόεδρο, τον κύριο Βελόπουλο. Όπου και πήγαμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα συντοπίτη μας, τον κύριο Καλοκύρη Θωμά, δικηγόρος και ειδικός συνεργάτης του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Θα
θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που γίναν όπου το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή. Και στη συνέχεια θα σας πω. Όσο και εκ μέρους του Κυριάκου Βελόπουλου από το χωριό, πολλοί από εσάς δεν με γνωρίζετε βέβαια, αλλά είναι πραγματικά τιμή μου. Επί της ουσίας, δεν θα με ακριβωρήσω, στη συνάντηση αυτή πρόκειται πραγματικά για μια θλιβερή ιστορία, γιατί ο δρόμος αυτός δεν είναι απλά προτεραιότητα, είναι αναγκαιότητα. Γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα, κινδυνεύουν να χαθούν ανθρώπινες ζωές πέρα από όλα τις πολιτικές προεκτάσεις του ζητήματος, είναι πολύ εξαιρετικά επικίνδυνο. Γι' αυτό λόγο αυτό συναντηθήκαμε με παρουσία του Συμβουλίου του χωριού με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, και συζητήσαμε εκτενώς για το θέμα και για τις ενέργειες που έχουν γίνει βεβαίως σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, και αποφασίσαμε να φέρουμε το θέμα και στη Βουλή. Και προς τούτο κατατέθηκε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών και Υπουργείο Εσωτερικών, θέτοντας ως θέμα το δρόμο αυτό, μεταξύ άλλων λόγω της επικινδυνότητας που έχει και το κίνδυνο να χαθούν και ανθρώπινες ζωές. Επίσης να πω ότι στη συνάντηση αυτή, παρουσία και του Συμβουλίου, πήραμε και την προχωρική διαβεβαίωση του Υφυπουργού του κ. Βασιόπουλου ότι το ζήτημα θα λυθεί, ο δρόμος θα επισκευαστεί, και μας είπε μάλιστα άμεσα εδώ στο φθινοπόρο. Αυτό που έχω να πω να το παρακολουθούμε σε συνεργασία με το Συμβούλιο, και θα είμαστε εδώ όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε στο επίπεδο αυτό μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, διότι είναι πολύ σοβαρό. Και τέλος κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και το Συμβούλιο αυτό και για την επιμονή και για την αγωνιστικότητά του, αλλά και για την σύγκνια που δείχνουν τα μέλη του, κάτι το οποίο είναι αξιοθαύμαστο. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και να ξέρετε ότι εμείς όσο μπορούμε θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Ευχαριστώ και πάλι. Εμείς ευχαριστούμε να είστε καλά, να ξέρετε ότι η δύναμη δική μας είναι ο κόσμος. Εμείς μεταφέρουμε τις απόψεις, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Επομένως, κάθε φορά που θα ακούτε κάτι από εμάς, δεν είναι δικό μας και προσωπικό μας ζήτημα, αλλά είναι η άποψη του χωριού και του συμφέρον του χωριού. Γι' αυτό να ξέρετε ότι απευθύνεστε σε αυτούς, όχι σε εμάς. Εμείς είμαστε μεσάζοντες, τίποτα άλλο. Κάποιος να ρωτήσει κάτι, οτιδήποτε πάνω σε αυτό. Αλλά... Άρα θα δίνει τα λεφτά ο Καλατζίδης του Δήμαρχου και ο Δήμαρχος δεν θέλει να μας κάνει τον δρόμο. Ο Καλατζίδης είπε ότι έχουν... Κάπως έτσι, απλά τα πράγματα. Ακριβώς, να το πούμε απλά. Ο Καλατζίδης λέει, έχω 200 χιλιάρικα σε αυτά το κωδικό για να ξεκινήσει εκ νέου ασφαλτός προς εκεί. Ο Δήμαρχος λέει όχι. Απαιτώ προϋπόθεση από το Δήμο να στείλει να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση και να μου φέρει τη μελέτη αλλαγής στάπιτα. Και εγώ μπαίνω και το φτιάχνω. Αρχικά μας απάντησε ο Δήμος ότι η κοστολόγηση του έργου είναι ένα ποσό από 3-5 εκατομμύρια, μα δεν μιλήσαμε καταρχάς για ολόκληρο έργο, μιλήσαμε για αλλαγή τάπητα. Όπως κάνουν τις άλλες ασφαλτοστρώσεις με προγραμματικές συμβάσεις μέσα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, το ίδιο ακριβώς να γίνει και εδώ. Και στο τέλος έφτασε το Δημοτικό Συμβούλιο που ακούγαμε διάφορα. Άρα ο κύριος υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος. Στο συγκεκριμένο σημείο, ναι. Άμπρο, να ξέρουμε σε ποιον θα ρίξουμε τις ευθύνες, που δεν γίνεται ο δρόμος. Η αιτιολογία για το θέμα προλαβαίνει να ασχοληθεί με τη μελέτη. Δηλαδή, για να καταλάβετε αυτό που προανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος, ένας δρόμος για να γίνει 50 μέτρα εδώ στην εκκλησία, και εκεί πέρασαν 7 χρόνια. Αυτοί σκοντάφτουν εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα, η δικαιολογία της είναι αυτή. Λέει ο Δήμαρχος, προφανώς πρόεδρε, αν να την κάνει η περιφέρεια τη μελέτη, λέει η περιφέρεια, εμείς δίνουμε τα λεφτά, αλλά δεν είναι η αρμοδιότητα δικά μας να κάνουμε τη μελέτη και παίζουμε με ζωγορίες με τις λέξεις. Επειδή έχω ακριβώς το έγγραφο της περιφέρειας μπροστά μου, η εισήγηση του έργου λοιπόν έχει ως εξής, ότι δίνει το ποσό των 200.000 ευρώ και σε στάδιο λέει αναμονής σύνταξης μελέτης από το Δήμο και προγραμματική σύμβαση. Είναι ξεκάθαρος. Πάνω σε αυτό τώρα επ' ευκαιρίας, πριν μιλήσω οποιοσδήποτε άλλος, οφείλουμε ένα ευχαριστώ στον κύριο Καλατζίδη. Παρεξηγηθήκαμε. Είχαμε τις αψημαχίες μας. Φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Ο ίδιος το έφτασε. Αξίζει από εμάς ένα ευχαριστώ. Έστω και σε αυτό το επίπεδο. Και θέλουμε να ακουστεί. Να το γνωρίζετε. Θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι πριν να δώσουμε το λόγο. Είτε είναι μικρά, εγώ θα μιλήσω απλά και χωριάτικα. Η χαρά τη
εκάστοτε διοίκηση είναι να μην έχει ακροατήριο όταν συνεδριάζουν. Διπλή χαρά είναι από την ημέρα του κορονοϊού και μετά που συνεδριάζουμε με τηλεδιάσκεψη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στο Δημαρχείο υπάρχουν 150 καθίσματα τα οποία δεν γέμισαν ποτέ. Δεν μιλάω εγώ για θέματα μικρά, μιλάμε για θέματα μεγάλα. Πέστε ότι αύριο μεθαύριο έρχεται στο Δήμο το θέμα του Λουτρού και δεν βλέπει κανένα, δεν έχει πίεση. Τους βολεύει. Τι σημαίνει αυτό πιο απλά? 150 καθίσματα σημαίνει ότι εμείς είμαστε γύρω 40.000 ψηφοφόροι στο Δήμο. Ψηφίζουν 30, δεν έχει σημασία, είναι 40. Αν τα κάνουμε σε αναγωγή, είναι 1.800 άτομα του χρόνου. Άρα στα 25 χρόνια πρέπει να περάσουμε όλοι από μια φορά. Κανένας μας όμως δεν έρχεται εκεί. Έτσι βολεύονται. Αν δεν ασκηθεί πίεση, αν δεν βλέπουν ακροατήριο, βολεύονται όλοι. Και βολευόμαστε. Βέβαια, εγώ τι να βολευτώ, αντιπολίτευση με έτσι. Θα πει, εσύ μιλάς για την αντιπολίτευση, όχι. Εγώ έδειξα τουλάχιστον όταν ήμουν διοίκηση, ήρθα στα άκρα, του ζήκουσα το πρόγραμμα και τον είπα, κοροϊδέψαμε τον κόσμο, τον κλέψαμε την ψήφο. Έτσι είμαι αναγκασμένος να πάω απέναντι. Άρα λοιπόν, η δύναμη, έτσι, η δική σας είναι τεράστια. Αρκεί όμως να βρείτε το χρόνο μια φορά το μήνα που συνεδριάζουν για τα θέματα του χωριού ή για το κάθε χωριό ξεχωριστά να είστε εκεί όσοι μπορείτε. Δεν νοείτε τώρα εδώ πέρα 1.300 ψηφοφόροι να μην μπορούν να παρευρεθούν μια φορά το μήνα 10 άτομα. 10! 10 από εδώ, 10 από το νησί, 10 από το Καποχώρι, 10 από 5, ένας από εκεί, 37 χωριά είναι. Θα γεμίσει το Δημοτικό Συμβουλίο και ασκείται η πίεση. Αυτό ήθελα, την επισήμαση ήθελα να κάνω σε Παναγιώτη. Σε βλέπω. Στο ίδιο θέμα θέλω να ρωτήσω. Ναι, τελειώνω. Από την παρουσία μας που δεν είναι εκεί. Μια τελεία, έτσι παρακαλώ. Τα υπόλοιπα χωριά έχουν παρουσία. Κανένας, μα για όλους αναφέρω. Πώς γίνεται να παίρνει το νησί 4 εκατομμύρια, δεν λέω για τον κόσμο. Τώρα αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά κάποια χωριά βγάζουν και υπουργούς. Τι θες να σε πω εγώ τώρα? Δυστυχώς εμείς δεν έτυχε να βγάλουμε υπουργούς. Ενδεχομένως είναι και αυτό, τι μου λες. Τώρα καταγράφω, ο Τάσος και καλά κάνει. Τώρα θέλει να κάνει και ο Τάσος. Ο Τάσος ξέρει και πώς τι παρουσία έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα σε απαντήσω εγώ γιατί πήρε το νησί. Όχι, η παρουσία λέω είναι απαραίτητη, εντάξει. Σε ένα σημαντικό έργο, ναι, η παρουσία είναι απαραίτητη και δεν σε μιλάω σαν Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, σε μιλάω σαν λουτριώτης, ο οποίος έχω δει 7 χρόνια πάμπολα και έχω δει πολλά αδειάσματα. Αν στα 7 χρόνια πήραμε τουαλέτες με 7.000 και 15 μέτρα κάγκελα, τότε μπράβο μας. Εσείς τι κάνετε όταν έρχεστε εδώ πέρα? Γιατί κι εγώ αν ήταν ο δικός μου ο δήμαρχος, έτσι και με δούλευε, δεν θα τολμούσε να έρχεται με χαμόγελο στο χωριό. Αλλά εμείς πάμε, τον αγκαλιάζουμε, μιλάμε τώρα και μιλάμε πραγματικά και κάνουμε κατάδυση ψυχής. Δηλαδή με μια καλημέρα λύνουμε τα προβλήματα, μας μίλησε ο δήμαρχος. Όποιος και να είναι αυτός. Και ο αδερφός μου να είναι. Αν μας δουλέψει, σημαίνει ότι μας δούλεψε ξεκάθαρα τα πράγματα. Το ότι θα πιω ένα καφέ δίπλα του σημαίνει ότι λύσαμε τα προβλήματα. Ούτε και θα πάμε και να σκοτωθούμε. Αλλά θέλει λίγο πίεση. Ποια είναι η πίεση? Μια φορά στα 4 χρόνια τις εκλογές. Άρα ψηφάμε για παραμύθι. Θα έρθει κάποιος και θα πει ότι ξέρει, δεν έχω να σας προσφέρω τίποτα γιατί δεν έχω λεφτά. Θα έρθει άλλος να αραδιάζει 10 ψέματα και θα πάμε στα ψέματα. Εντάξει, τα θέλουμε. Και η ομοία αλήθεια είναι αυτή. Αυτά είναι τα πράγματα. Και ας πει κάποιος ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί στο καφενείο λέμε πολλά. Στη γειτονιά λέμε πολλά. Εκεί όμως πρέπει να πούμε δεν μιλάμε. Και όχι ο Γούλας είναι ο έξυπνος και το παίζει κάπως. Λέω εδώ, διαφωνεί κάποιος αυτό που λέμε? Είναι το αυτονόητο. Δεν διαφωνούμε. Άρα, δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε. Αλλά ότι. Στο τι. Δεν θα δεχτούμε ή, εν πάση περιπτώσει, η διοίκηση του Λουτρού, ο πρόεδρος με τους συμβούλους, να μας υποδείξουν το δρόμο, το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Είπατε πριν για το θέμα εκείνο ότι χρειάζονται υπογραφές. Βεβαίως να βάλουμε υπογραφές. Φέρτε ένα άλλο θέμα και ζητήστε τη βοήθεια του χωριού. Ναι. Δεν σας τη δίνει το Λουτρό σε τέτοια θέματα? Πάρτε υπογραφές. Από αύριο, η διαδικασία προβλέπει να πάει ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από αύριο κιόλας. Υπογραφές.
Εμείς δεν είπαμε όποιος πάει να πάρει να γνήσει υπογραφή από το Δήμο, να του χτυπάει την πόρτα και του λέει μας μετά στα δημοτικά. Εμείς ζητάμε την παρουσία σας στα δημοτικά συμβούλια τα οποία γίνονται μία φορά του μήνα και γίνεται ένα δεύτερο. Πάνω, και το άλλο, έτσι. Και το άλλο βλέπεις ότι έχουμε στη διάθεση. Γίνεται και με ενημέρωση. Τι εννοείς? Εγώ προσωπικά δεν ενημερώθηκα καμιά φορά. Από ποιον? Από σένα, από το πρόεδρο, από κανένα. Δηλαδή εσύ τι θες, σαν δημοτικό σύμβουλο? Και που ξέρω εγώ πότε κάνεις? Εγώ που ξέρω πότε κάνεις δημοτικό συμβούλιο εσύ. Βγαίνει ανακοίνωση. Πότε βγαίνει? Σήμερα τυχαία. Υπάρχουν μεγάφωνα στο Λουτρό. Συγγνώμη, πρόεδρε. Υπάρχουν μεγάφωνα στο Λουτρό. Υπάρχουν. Εκεί που είσαι δεν ακούσω όμως. Δηλαδή εγώ πού είμαι, να ξέρω, μήπως είμαι Αμερική? Όχι, δεν με κατάλαβες, εννοώ ότι η εμβέλεια που έχω... Δηλαδή αφησάει η εμβέλεια να βάλουμε δυο ηχεία, ρε παιδιά. Εντάξει, να βάλουμε δυο ηχεία. Πάει σύνορα εκεί για αυτό. Λοιπόν, τώρα τι να λέμε. Πρέπει να... καμιά φορά. Πρέπει να το δούμε... Και θα ερχόμουν και το ξέρω ότι θα ερχόμουν. Βασίλη, μισό λεπτό, πρόεδρε. Με ενημέρωσε μέρα για ποσά. Ποσά δεν ξέρουμε ούτε εμείς. Αυτά τα ποσά που είπες προηγουμένως για 370. Όχι. Όχι. Για 4.200 στο νησί και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι. Εγώ τα είπα του Παναγιώτη που σκύπτω κεφάλι. Στα είπα πιο μπροστά. Στα είπα πιο μπροστά. Δεν μίλησα ούτε με σένα ούτε με κανένα. Κάπου τη βρήκα κι εγώ τη λύση. Αλλά εγώ αγωνίζομαι που λέει ο Δημήτρης και ο κάθε Δημήτρης από το 81 και μετά. Που ήρθα εδώ γιατί δεν είμαι το 81, εντάξει, για κάποια έργα στο Λουτρό, ξέρεις τι λέγαν, άστο να φωνάζει, όπως φωνάζω τώρα, άστο να φωνάζει, μόλις θα φύγουν από εδώ τα ίδια θα πούν. Ισχύει. Άγια σου. Ισχύει. Το θέμα είναι το εμείς τι κάνουμε. Δεν έχουν μεγάφωνα. Κοιτάμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Βασίλη, πού διαφωνείς σε όλα αυτά που είπαμε τώρα? Τίποτα δεν διαφωνώ, στην ενημέρωση διαφωνώ. Στην ενημέρωση διαφωνώ. Ενημέρωση δεν υπάρχει. Άρα, πρόεδρε, θέλει μεγαλύτερη ενημέρωση, ναι. Θέλει να ασχοληθούν περισσότερο. Και τουλάχιστον για κάθε φορά, εγώ δεσμεύομαι από τώρα ότι όποτε θα έχει δημοτικό συμβούλιο, θα φωνάζω 2-3 μέρες πιο πριν, έστω και στο μεγάφωνο. Τουλάχιστον το δημοτικό. Πέρα από τα τοπικά που θα κοιτάμε σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι. Να ενισχύσουμε και λίγο εδώ με τον τρόπο, να φτάσει και λίγο παραμεθόρια. Θέλει να φυσάει προς τα εκεί για να ακούσει. Βέβαια, φυσάει να βάλουμε κάνα μεγάλο. Εγώ και σε μένα δεν ακούγεται άμα δεν φυσάει προς τα εκεί. Τέλος πάντων, αν βγει μια ανακοίνωση, εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό το θέμα από στόμα σε στόμα χωριό, είμαστε μαθαίνετε. Σωστή επισήμαση, πρόεδρε, δεσμεύτηκες. Βεβαίως. Εξάλλου αυτό το πράγμα που έκανε σήμερα ο πρόεδρος δεν το έκανε κανένας εδώ και πόσα χρόνια, έτσι. Μπράβο. Είναι ένα τύπο και το σέβομαι. Ναι, συγγνώμη, να διευκρινίσω κάτι, όχι. Επειδή τελευταία τα ακούω, δεν έκανα εγώ τίποτα σήμερα. Να σας πω να ξέρετε ότι μέχρι σήμερα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Λάθος είσαι αυτό που λες. Δεν έκανες τίποτα. Να τελειώσω λίγο και πες μου τι θέλεις. Αν και εγώ δεν άκουσα στα μεγάφωνα, είσαι λάθος. Είναι τιμήσω που έκανες αυτή τη συγκέντρωση. Να τελειώσω. Γιατί έγινα 60 και χρονών και δεν είδα έναν πρόεδρο να μαζέψει τον κόσμο και να πει: Ελάτε κύριε, δεν είναι. Έχουμε αυτό. Να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Να σου πω συγγνώμη, λίγο γιατί παίζει μεγάλο ρόλο. Υλοποιώ, να ξέρετε, τις αποφάσεις των μελών του Συμβουλίου. Δεν κάνω κάτι δικό μου. Προτάσεις υπάρχουν πολλές. Όταν παίρνουν απόφαση, εγώ απλά βγαίνω και ενημερώνω ότι υπάρχει και αυτή η απόφαση. Δεν το κάνω. Οι προηγούμενοι πρόεδροι δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο. Σαφώς. Μισό λεπτό, ρε Παναγιώτη, να προχωρήσει. Πού να πάει. Τελείωσε. Τελείωσε. Οι προηγούμενοι μπορούσαν. Σαφώς και μπορούσαν. Τέλος. Αυτό σου είπα σε θέμα. Όχι, είμαστε ενωμένοι από την αρχή. Δεν κατάλαβε τι σου λέω ξανά. Εντάξει. Γιατί άρχισα να τα παίρνω. Είμαστε, σου λέω, ενωμένοι από την αρχή. Δεν έχουμε τίποτα διαφορές μεταξύ μας. Όλα πέφτουν στο τραπέζι. Όλες θα μπορούσαν να πούνε για τα έργα που γίναν πιο μπροστά στο Λουτρό. Εντάξει. Και είναι όλα καρκινογόνα. Και περάσαν από πάνω από τις κολόνες και δεν ενημέρωσε κανένας. Εντάξει, δεν ακούνε ασχολάκι το κεφάλι. Κατάλαβα τι είναι. Μπράβο, άμα κατάλαβες, θα καταλάβεις. Είναι ένα ζήτημα που το ψάχνουμε ακόμη. Προχώρα για τον κύριο Παναγιώτη, να τον δώσει να καταλάβει. Ορίστε, ποιος άλλος. Δεν σε φύγω. Περιμένουμε κάποια απάντηση, περιμένουμε να δούμε την πορεία των θεμάτων που βάζουμε. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε απαντήσεις. Και από τις προτάσεις που κάναμε στο τεχνικό πρόγραμμα εδώ και δύο χρόνια,
ζήτημα να έχει τη γνή. Ας τον δρόμο. Δεν μας ούτε προβλήματα της καθημερινότητας δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν. Είτε λόγω προσωπικού, είτε λόγω μηχανημάτων. Είχα μια αξιόλογη συζήτηση με τον κύριο Γιαννέκα πριν, τον πρόεδρο της Επισκοπής. Και όντως έκατσα το σκέφτηκα πόσο δίκιο μπορεί να έχει κάποιος, όχι αιρετός, ακόμα απλός πολίτης. Λέει ότι με τίποτα, γιατί ο κύριος Γιαννέκας είναι παλιός στα τοπικά συμβούλια. Μας φωνάζαν, λέει, κάθε χρόνο στην Ομαρχία τότε και μας λέγανε ότι για φέτος έχετε αυτά. Κανονίστε, τι θέλετε να κάνετε, δρόμος, επικαλύψτε. Έχει, λέει ο άνθρωπος, 10 χρόνια που δεν υπάρχει τίποτα. Και να θέλουν δηλαδή πλέον κάποιοι και οι πόροι έχουν μειωθεί τόσο πολύ. Άρα, υπάρχει όσο για την παγιά προκαταβολή, για την παραχώρηση από τις διευθύντες Αλέξανδρου, υποσχέθηκε, γι' αυτό και έχω κάνει την έκθεση για να πάρω, την Βασίλη, παγιά. Όχι, θα κάνει λοιπόν παραχώρηση από τις διευθύντες. Φυσικά, όπως είπες, αν δεν ασκηθεί πίεση, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτό. Υποσχέθηκε όμως ότι θα προβεί σε παραχώρηση αρμοδιοτήτων. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό έκανα και εγώ την αίτηση, που δεν χρειαζόταν να κάνουμε αίτηση όπως είπες. Αυτό είναι του νόμου ότι έπρεπε να τη δώσει σε όλα τα χωριά. Αφού μου ζήτησε όμως αίτηση, εγώ έκανα την αίτηση. Φυσικά θα συμβουλευτούμε και αντιδήμους που δίνουν την πάγια προκαταβολή, με ποιο σκεπτικό τη δίνουν και πώς, και οργανωμένα όλοι οι πρόεδροι να πιέσουμε σε αυτή την αίτηση. Να κάνει παραχώρηση αρμοδιοτήτων για να μπορέσουμε έστω με αυτά τα 2.000 να καλύψουμε κάποιες ανάγκες στα χωριά μας. Εγώ με βάση αυτό το σκεπτικό έκανα την αίτηση που παραχωρήθηκε, αλλά εάν δεν μου κάνει την ανάλογη παραχώρηση αρμοδιοτήτων, είναι σαν να μην την έχω. Γιατί μιλάει για έκτακτες ανάγκες και μόνο ο Δήμαρχος μπορεί να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι με άλλους προέδρους θα δούμε το θέμα και θα πιέσουμε όλοι για αυτή την κατεύθυνση, να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα στα χωριά μας. Ο κύριος Γιαννόπουλος θέλει κάτι να πει. Εγώ αυτό που θέλω να πω, καλησπέρα καταρχήν, είναι ότι βρίσκομαι εδώ που είσαι ξεκινήσει, γιατί και εγώ θεωρώ το δρόμο Λουτρού Βρυσακίου λεμιτό, σκοτόστρα. Γι' αυτό και μόνο βρίσκομαι εδώ για να στηρίξω το αίτημά σας. Όσον αφορά αυτό που και κάτι δεύτερο, εάν φτάνουν τα αιτήματά μας προς το τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, πείτε στη ΔΕΙΑΛ, εμείς κάνουμε τα αιτήματά μας και από εκεί και πέρα εγώ ανακάλυψα αιτήματα το 19 που αναλάβαμε, ήταν στο φάκελο τελευταία. Άρα δεν τα δίνουν καθόλου καθόλου σημασία. Ναι, αυτό λέμε. Θέλουν να υλοποιηθούν, θα είναι ικανοποιημένο στις πρώτες μέρες για αυτά που ζητάζει στο χωριό σας. Είναι δίκαια τα αιτήματα. Και εγώ μέσα. Σας ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους και για την πίτη για να ξεκινήσουμε να συγκεντρώνουμε τις υπογραφές όπως είπαμε και θα ενημερώνει ο καθένας λεπτομερέστατα. Ευελπιστούμε να είμαστε γεροί και του χρόνου να κάνουμε την ετήσια γενική συνέλευση και να είμαστε πάλι εδώ.